Καλησπέρα σε όλους. Μ' ακούτε καλά? Γιατί εγώ δεν μ' ακούω ακριβώς. Καλησπέρα, ευχαριστούμε την Αλεξάνδρεια για τη φιλοξενία. Εγώ είμαι ο Ρέσης Τάτσης, μαθητής του Στέφανου και φανατικός του Αναγνώστης. Και έχω τη χαρά σήμερα να έχω δίπλα μου τον Στέφανο Ροζάνη και τον Γιώργο Μερτίκα. Έχω διπλή χαρά γιατί με έναν τρόπο είναι και δύο δασκάλοι μου, αλλά παράλληλα φτιάχνουμε μαζί και το περιοδικό Έρμα. Είμαστε μια παρέα. Και η δεύτερη χαρά είναι ότι είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο του Στέφανου Ροζάνη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έρμα, «Η Ουτοπία και οι εικόνες της». Αλλά η θεματική μας σήμερα λέει ότι είναι η ανατρεπτικότητα των ουτοπικών επιθυμιών. Σαφώς και ο πολλής χώρος οφείλει να δοθεί στους δύο κυρίους δίπλα μου. Εγώ θα σας εισάγω λίγο στο θέμα μέσα από τις σκέψεις που έκανα διαβάζοντας αυτές τις μέρες για να έρθουμε εδώ, μια σειρά κειμένων του Στέφανου. Το ενδιαφέρον του Στέφανου Ροζάνη για την ουτοπία δεν είναι όψιμο. Από τα πρώτα του κείμενα για το ρομαντισμό μπλέκεται με την ουτοπία, γιατί ο ρομαντισμός είναι σύμφυτος με την ουτοπία. Με ποιον τρόπο? Ο ρομαντισμός είναι ένα αισθητικό ρεύμα το οποίο έχει να κάνει με τη φαντασία, κατά κύριο λόγο, και με το συναίσθημα. Οι ρομαντικοί, λοιπόν, δημιουργούν συνέχεια μη τόπους. Έτσι, λοιπόν, ο Στέφανος Ροζάνης, πέραν το κειμένο του που ήταν καθαρά αφιερωμένο στο ρομαντισμό, έχει γράψει το «Πνεύμα της Ουτοπίας», το οποίο μπορεί κάποιος να το βρει από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Επίσης, κείμενά του για την ουτοπία υπάρχουν στο «Ομοίωμα Δημοκρατίας» και έχει προλογίσει μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, τρία κείμενα για την ουτοπία, του Τόμας Μουρ, του Φράσις Μπέικον και του Χένρι Νεβίλ, που κυκλοφορούν επίσης από το Μετέχμιο. Και έρχεται φέτος με ένα ακόμα βιβλίο, με ένα εξαιρετικό δοκίμιο, όπως προείπα, για την ουτοπία και τις εικόνες της. Θα αναρωτηθεί κάποιος, μα ο ρομαντισμός ίσως είναι ένα περασμένο ρεύμα. Και τέλος πάντων, σε μια τόσο δύσκολη εποχή, γιατί πρέπει να μιλάμε για την ουτοπία? Νομίζω ότι αυτή ακριβώς είναι η εποχή που οφείλουμε να μιλήσουμε για την ουτοπία. Όταν νιώθουμε ότι όλα γύρω καταραίουν, όταν οι βεβαιότητες όλες τελειώνουν, ο άνθρωπος χρειάζεται από κάποιον να πιαστεί. Σε κάθε εποχή, πόσο μάλλον σε μια που οι ιδεολογίες τελειώνουν. Και διαβάζω ένα απόσπασμα από τον Καρλ Μανχάιμ για την ουτοπία. Νομίζω ότι έχασα τη σελίδα. Μόλις. Εντάξει. Οι σελίδες είναι σαν τις μπάτσους. Όταν τις θέλεις, δεν τις βρίσκεις. Όνειρα ποθηνά συνόδευαν ανέκαθεν τον άνθρωπο κατά την ιστορική του πορεία. Σε ποθηνούς χώρους και ποθηνούς χρόνους κατέφευγε η φαντασία, η ανικανοποίητη από την εκάστοτε δεδομένη πραγματικότητα. Οι μύθοι, τα παραμύθια, οι θρησκευτικές απαγγελίες για το υπερπέραν, τα φαντασιολογήματα των ανθρωπιστών, οι ταξιδιωτικές μυθιστορίες εξέφραζαν ποικιλότροπα κατά καιρούς ό,τι δεν περιείχε η πραγματωμένη ζωή και ήσαν μάλλον συμπληρωματικά χρώματα στην εικόνα της εκάστοτε κατάστασης πραγμάτων παρά ουτοπίες με καταλυτική επίδραση πάνω στο πραγματωμένο είναι. Πάντοτε οι άνθρωποι, λοιπόν, είχαν την ανάγκη να ονειρεύονται. Και να ονειρεύονται ένα μη τόπο. Να ονειρεύονται ένα κόσμο που είναι λιγότερο κόλαση από αυτόν τον οποίο βιώνουμε. Ακριβώς, λοιπόν, ο διάλογος για την ουτοπία εκεί πατάει. Αλλά η εποχή μας έχει την εξής διαφορετικότητα. Μπορούμε να ανοίξουμε, όπως ακριβώς κάνει ο Στέφανος Ροζάνης, μια κουβέντα για την ουτοπία έξω από την ιδεολογία. Έξω, δηλαδή, από ένα σύστημα ιδεών το οποίο έχει να κάνει ή προσπαθεί να εφαρμοστεί σε ένα πλήθος ανθρώπων. Ο Στέφανος Ροζάνης μιλάει για την ριζοσπαστική υποκειμενικότητα.
μιλάει για την ατομική, αν θέλουμε, ουτοπία. Με έναν τρόπο που αυτή, μέσα από τη φύση της ούτως ή άλλως, είναι εξεγερσιακή και άρα ανατρεπτική. Τούτα που σας λέω έτσι μπερδεμένα, ήταν μια κουβέντα που ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο, εκεί που γνώρισα τον Στέφανο Ροζάνη ως καθηγητή. Ο Στέφανος Ροζάνης δεν υπήρξε ποτέ καθηγητής στην ουσία. Ήταν ένας δάσκαλος. Και είναι ένας δάσκαλος δηλαδή. Δάσκαλος που έδειχνε το δρόμο, αλλά δρόμο θαλάσσιο, που δεν έχει, που δεν χαράζεται. Θέλω να πω ότι και μέσα από τα μαθήματά του στο Πανεπιστήμιο, ακριβώς τα όσα υποστηρίζει στα βιβλία του και στα δοκίμια του, υποστήριζε. Θα δώσω το λόγο στον Γιώργο να μας κάνει μια εισαγωγή, φαντάζομαι, στην ουτοπία. Στο βιβλίο του Στέφανου «Η ουτοπία και οι εικόνες της», στο τελευταίο του βιβλίο. Να πάρεις κοντά στο μικρόφωνο. Να πάμε κοντά στο μικρόφωνο για να δούμε. Ωραία, ελπίζω να τα καταφέρουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα και να πω πριν ξεκινήσω ότι έχω μια διπλή χαρά, αφενός ότι μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τον Στέφανο και αφετέρου γιατί ο Στέφανος μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για πρώτη φορά στη γειτονιά μου, στην πλατεία Αμερικής, στον τόπο μου, με την αριστοτελική έννοια του όρου, στο βιωμένο κόσμο μου που έζησα εδώ 50 χρόνια και για εν πάση περιπτώσει τους λόγους που όλη η ελληνική κοινωνία άρχισε να μετακινείται, μετακινήθηκα και εγώ τα τελευταία 10 χρόνια. Παρόλα αυτά, αυτά που θα σας διαβάσω σχετίζονται πάρα πολύ με τις εμπειρίες μου και με τα βιώματά μου από αυτή τη γειτονιά, έστω και αν δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Επιτρέψτε μου να διαβάσω το κείμενο για να μπορέσω να είμαι όσο πιο συγκροτημένος μπορώ. Λοιπόν, ο Στέφανος Ροζάνης είναι ένας διανοούμενος που η ακαδημαϊκή του ταυτότητα δεν έχει κατορθώσει να συνθλίψει τις ποιητικές, δηλαδή δημιουργικές καταβολές του. Αυτό γίνεται ορατό τόσο στις μελέτες του για το ρομαντισμό, μα και σε ό,τι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε πολιτικές παρεμβάσεις του. Εξηγούμε. Στα πολιτικά του δοκίμια, όπως αυτά για την ουτοπία, δεν ενεργεί σαν ένας ιατροδικαστής, σαν ένας ανατόμος, αντιμετωπίζοντας το θέμα του με την ψυχρή στάση εκείνου που έχει μπροστά του ένα άψυχο σώμα, αλλά ερωτοτροπεί με την ψυχή και το σώμα του αντικειμένου του, φτάνοντας στο σημείο να δημιουργεί μια ταυτότητα του υποκειμένου, του εαυτού του με το αντικείμενο. Έτσι, όποιος θέλει να θελήσει να αναζητήσει ένα κείμενο σε απόσταση από το συγγραφέα, μάλλον θα πρέπει να απογοητευτεί, αφού η ψυχή του συγγραφέα έχει ταυτιστεί με τη διάσωση της ψυχής του αντικειμένου του. Πώς συμβαίνει αυτό? Χρειάζεται να στραφούμε στο ίδιο το κείμενο για να το διαπιστώσουμε. Το υποσυζήτηση δοκίμιο έχει σαν τίτλο «Η ουτοπία και οι εικόνες της». Ωστόσο, ο αναγνώστης, καθώς βυθίζεται στο κείμενο, μάταια θα αναζητήσει μια περιγραφή, ιστορική ή κοινωνιολογική, των ουτοπικών οραμάτων. Αντιθέτως, θα ανακαλύψει μια επίμοχθη προσπάθεια να δοθεί με λόγια το ουσιώδες της ουτοπίας και της ουτοπικής σκέψης. Έτσι, ο Στέφανος θα ορίσει την ουτοπία ως το «μη είναι ακόμα», δηλαδή σαν εκείνο που ακόμα δεν έχει υπάρξει, σαν το άλλο, το έτερο, από ό,τι είναι ήδη υπαρκτό. Αυτό, όπως τουλάχιστον εγώ το κατανοώ, σημαίνει ότι για τον άνθρωπο, και ο Στέφανος φαίνεται να έχει κατά νου την ατομική ύπαρξη, υπάρχει μια έλλειψη, μια στέρηση που καθιστά κολοβεί την ύπαρξή του. Το γεγονός ότι κάτι δεν είναι ακόμα υπαρκτό σημαίνει ότι η αποβλεπτικότητα της ουτοπίας είναι το μέλλον. Αλλά το ουτοπικό μέλλον παίρνει σχήμα και μορφή με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν.
Ο Αλέξης Ντε Τοκβίλ έγραφε πως από τότε που το παρελθόν έπαψε να φωτίζει το μέλλον, ο νους του ανθρώπου περιπλανιέται στο σκοτάδι. Αυτή η ζωντανή παρουσία του παρελθόντος στο παρόν, για να δώσει μια προοπτική στο μέλλον, είναι ασφαλώς ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του παλαιού καθεστώτος, του ancien régime, το οποίο πόρο πέχει από την εωτερικότητα. Για την ακρίβεια στην εωτερικότητα, το παρελθόν είναι μια πρώτη ύλη από την οποία ο άνθρωπος επιλέγει τα υλικά του για να δημιουργήσει όσες εικόνες ταιριάζουν στο πρόταγμα του μέλλοντος. Ας θυμηθούμε εδώ την περίφημη αλληγορική ερμηνεία του Άντζελους Νόβους από τον Βάλτερ Μπένιαμιν, που κοιτάζει τα ερείπια του παρελθόντος καθώς ένας ισχυρός άνεμος τον παρασύρει στο μέλλον. Αυτό νομίζω εξηγεί με τον καλύτερο τρόπο τη δημιουργία εκ του μηδενός με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, στην οποία αναφέρεται ο Στέφανος. Οι ουτοπικές εικόνες της νεωτερικότητας αντλούν από το υλικό του παρελθόντος ό,τι ταιριάζει για μια εικόνα του μέλλοντος. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τις προνεωτερικές εικόνες της ουτοπίας, οι οποίες έχουν θεολογική υπόσταση και αποβλέπουν στην αιωνιότητα. Να θυμίσω εδώ την ουράνια πολιτεία του Ιερού Αυγουστίνου και τον γνωστικιστή Μαρκίωνα. Για τον τελευταίο τον Μαρκίωνα υπάρχουν δύο θεοί, ο θεός της λύτρωσης και ο θεός της δημιουργίας. Ο θεός της λύτρωσης πασχίζει να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τον κακό θεό της δημιουργίας. Να αναφερθώ και στον Ερμήτων της Μέγιστος, τον οποίο ο άνθρωπος μάχεται να ξεπεράσει τον σφραγμού των ουράνιων σφαιρών για να ανέλθει στην ανώτατη σφαίρα προκειμένου να ενωθεί με την αιωνιότητα. Στην εωτερικότητα ο χρόνος γίνεται ιστορικός χρόνος, χιλιαστικός για να χρησιμοποιήσω την εύστοχη έκφραση του Καρλ Μανχάιμ, και η αιωνιότητα βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο στο άλμα έξω από την ιστορία, στο τέλος της ιστορίας. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η βασική έλλειψη, το άλλο που πάντα εμπεριέχεται στην ουτοπία και έτσι ξεπερνά, υπερβαίνει με τον τρόπο της την εωτερικότητα ως τέτοια. Η ακροτηριασμένη ύπαρξη του νεωτερικού ανθρώπου συμπληρώνεται χάρη στην ολότητα την οποία δημιουργεί η ουτοπία. Μέλλον, παρόν και παρελθόν συνδέονται με την αιωνιότητα. Το ερώτημα είναι τώρα πώς οδηγείται ο άνθρωπος να πλάσει με τη φαντασία του ουτοπικές εικόνες. Κατά πως φαίνεται, και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Στέφανο, ο άνθρωπος ελάβνεται από μια μεταφυσική ανάγκη. Και αυτή η ανάγκη είναι αποτέλεσμα του ότι ο άνθρωπος είναι επιθυμία. Ο άνθρωπος, γράφει ο Στέφανος, έχει μια ουτοπική επιθυμία η οποία τον οδηγεί στην άρνηση του δεδομένου είναι, η κλίση του τον καλεί να ξεπεράσει το δεδομένο και να αναχθεί στην ολότητα. Η επιθυμία λοιπόν είναι άρνηση μιας έλλειψης, της έλλειψης του άλλου. Υπ' αυτήν την έννοια οι ουτοπίες έχουν πάντοτε ένα κριτικό περιεχόμενο έναντι του δεδομένου είναι. Για παράδειγμα, ο Μάρξ στο κεφάλαιο αναφέρει ένα εκτενές απόσπασμα από την ουτοπία του Τόμας Μόρ, όπου περιγράφει την τύχη των χωρικών που φτάνουν στο σημείο να τους κρεμάσουν αφού τους βάζουν να ξεπουλήσουν τις περιουσίες τους και όλα τα συναφή, και φτάνει στο σημείο των περιφράξεων και αναφέρεται στην περίπτωση των περιφράξεων, των περίφημων περιφράξεων των φεουδαρχών, όπου εκεί γράφει ότι τα πρόβατα που τρώνε τους ανθρώπους. Αυτή είναι η κριτική διάσταση την οποία μπορεί να διαπιστώσει κανείς στην ουτοπία του Τόμας Μόρ. Εν πάση περιπτώσει, ας συγκρατήσουμε ότι ο άνθρωπος αναγνωρίζει το άλλο στις ουτοπικές εικόνες που κατασκευάζει και οι οποίες γίνονται μπούσουλας, πρόταγμα για να πραγματοθούν. Στο δοκίμιο που συζητάμε, η αναγνώριση και η ανάμνηση τίθενται στην ίδια σειρά και συνδέονται μέσω της πλατωνικής θεωρίας της ανάμνησης αλήθειας. Η ανάμνηση είναι μνήμη εικόνων και οι ουτοπίες κατά κανόνα δημιουργούν εικόνες από την ύλη του παρελθόντος.
Ο Στέφανος όμως επιμένει κατ' επανάληψη στο δοκίμιό του για μια ανεικονική ουτοπία. Πράγμα που οφείλω να ομολογήσω με ξένησε στην αρχή, φθάνοντας να αναρωτηθώ τι θέλει άραγε να πει ο ποιητής. Ασφαλώς αυτό συνδέεται με τη θεωρία των ειδών, κυρίως όμως με τον βιβλικό Θεό και την εντολή «Ου ποιήσε αυτό είδωλο». Αλλά κάτι τέτοιο δεν δίνει απάντηση στο ερώτημά μου. Προχωρώντας στην ανάγνωση του κειμένου, βρήκα μία απάντηση και θέλω να πιστεύω ότι δεν παρμερμηνεύω σε αυτό το σημείο τον Στέφανο. Αναφέρομαι στην υλοποίηση, στην πραγμάτωση των ουτοπικών οραμάτων εδώ και τώρα. Η κριτική της κομμουνιστικής κοινωνίας και της απόλυξής της έχει ασφαλώς τύχει εκτενούς συζήτηση την τελευταία χρονιά λόγω της επετείου της Ρωσικής Επανάστασης και δεν χρειάζεται να επανέλθω. Γεγονός είναι ότι οι ουτοπίες όπως γράφει στο δεύτερο και στο τρίτο του δοκίμιο ο Στέφανος, όταν ήρθαν σε επαφή με την πραγματικότητα, εξέθρεψαν τέρατα. Το πιο πρόσφατο βέβαια είναι η κομμουνιστική ουτοπία, η οποία για μια ακόμα φορά είναι ηττημένη μέσα από την ίδια της την πραγμάτωση και όχι εξαιτίας κάποιου εξωτερικού εχθρού. Δεν κάνω δίκη προθέσεων και ασφαλώς οι επιθυμίες των πρωταγωνιστών της δεν αποτελούν ένα αντικείμενο κάποιου ειδικού δικαστηρίου. Περιορίζομαι να καταγράψω τη λειτουργία της ετερογωνίας στο σκοπό. Λέω όμως μία ακόμα φορά, γιατί τα παραδείγματα του παρελθόντος δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για μια άλλου είδους πρόσληψη. Ας θυμηθούμε τους Σταυρωρίτες, οι οποίοι ναι μεν δημιούργησαν μια εξισωτική κομμουνιστική κοινωνία, αλλά που δεν πάβει να στηρίζεται σε ληστρικές βάσεις κάθε άλλο παρά παραγωγικές. Το μείζον όμως παράδειγμα είναι ό,τι σήμερα ζούμε, γιατί ζούμε στη συνάφεια μιας ουτοπίας, της ουτοπίας του φιλελευθερισμού. Για αυτή τη φιλελεύθερη ουτοπία δεν χρειάζεται παρά να ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν και να δούμε τη σημερινή πραγματικότητα για να μπορέσουμε να κρίνουμε την ίδια την ουτοπία. Παρόλα αυτά, ακόμα και μέσα σε αυτήν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ανθρώπινη επιθυμία που ζητά το άλλο. Εδώ θα αναφερθώ σε μια ξεχασμένη σήμερα ταινία που καταγράφει με ευαισθησία τα όνειρα εκείνα, το άλλο που συνεχίζει να τρέφει την φιλελεύθερη ουτοπία. Πρόκειται για το Φεγγάρι στον Υπόνομο, μια ταινία που παίχτηκε πριν από 30 χρόνια, του Γάλλου Ζαν Μπεγκνέξ με τον Ζεράν Ντεπαρτιέ. Η ταινία πλησιάζει στο τέλος της και καθώς ο πρωταγωνιστής προλετάριος, η Λούμπεν, περιπλανιέται κοντά στο λιμάνι μετά τη βροχή, ο αφηγητής ακούγεται να λέει, ονειρευόταν, μια πόλη ολόλευκη με κήπους και γυάλινα εξωτερικά, με γήπεδα τένις κρυμμένα μέσα στις αλέες. Πριν από 30 χρόνια κατέγραψα αυτή την ουτοπική εικόνα για να της ασκήσω μια μελαγχολική ομολογουμένως κριτική και να καταλήξω. Ονειρευόταν μια διαδήλωση που βάδιζε προς την σύγκρουση, χορεύοντας το ρυθμό της οσχήστρας που την ακολουθούσε. Και έπειτα ήρθε η πραγματικότητα για να εκδιδαίσει αυτή την ονειρική εικόνα. Να γιατί λοιπόν κατά τη γνώμη μου ο Στέφανος στρέφεται και μιλά για ανεικονισμό. Στόχος του είναι η κάθαρση. Η κάθαρση της ουτοπίας και της ουτοπικής επιθυμίας από ό,τι τη μόλυνε ίσα με τώρα. Και αυτό το ίσα με τώρα παραπέμπει ασφαλώς τη δυνατότητα του μη είναι ακόμα. Μια επιθυμία που έχει καθαρθεί με την ιατρική έννοια του όρου από το βάρος του νεκρού παρελθόντος και ζητά τη δικαίωση των νεκρών θυμάτων του. Το κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να επιτευχθεί, σήμερα, 50 χρόνια μετά το 68 και με δεδομένη την κατάντια του αριστοτελικού τόπου, φαντάζει αδύρυτη ανάγκη για μια ακόμα φορά να πούμε πως με όσες δυνάμεις έχουμε, επιθυμούμε και πάλι το αδύνατο. Ευχαριστώ για την ταλαιπωρία σας. Μπράβο Γιώργο μου, μπράβο Ορέστη μου. Ήδη και ο Ορέστης και ο Γιώργος θίξανε κατά την γνώμη μου με πλήρη επιτυχία και με πλήρη διάβγεια
τους βασικούς, τους θεμελιώδεις πυρήνες αυτού του δοκιμίου μου, με το οποίο δοκίμιο προσπάθησα να συμπληρώσω ένα άλλο βιβλίο μου, το οποίο παλιότερα είχε εκδοθεί στις εκδόσεις Μετέχνιο, όπως είπε και ο Ρέστης, με τίτλο «Για το πνεύμα της ουτοπίας». Δεν θα προφασιστώ κάποια πρωτοτυπία, παρά μόνο στο βαθμό που προσπάθησα να συμπληρώσω τους μεγάλους ουτοπικούς στοχαστές της εποχής μας. Και βέβαια ο μέγιστος των ουτοπικών στοχαστών της εποχής μας είναι ο περιβόητος Ernst Bloch με το βιβλίο του «Το πνεύμα της ουτοπίας». Πραγματολογικά αυτό το δοκίμιο ξεκίνησε με μια αστεία αφορμή. Μου είχε κάνει από πολύ παλιά πολύ μεγάλη εντύπωση με ένα δοκίμιο ενός στοχαστή, το όνομά του Ράιμον Σόλομον, το οποίο ήταν δημοσιευμένο πριν από πολλά χρόνια σε ένα αμερικανικό περιοδικό, το περιοδικό Τέλος. Και είπα να το μεταφράσω. Και το μετάφρασα και έχει εκδοθεί αυτό το βιβλίο στις εκδόσεις Έρασμος με τον τίτλο «Μάρξ και Μπλοχ, δοκίμιο για την τέχνη και την ουτοπία». Ο εκδότης μου και φίλος μου και ιονή πατέρας μου, Γεράσιμος Λικαρδόπουλος, μου είπε «Γράψε ένα προλογικό σημείο μου που να μην ξεπερνά τις 4 με 5 σελίδες στην αρχή του βιβλίου». Άρχισα λοιπόν να γράφω ένα τέτοιο πρόλογο. Δεν ξέρω τι έγινε μέσα μου, αυτά δεν τα ξέρει κανένας, και τις μεν 4 ή 5 σελίδες ως σχεδιάγραμμα τις έδωσα για να δημοσιευθούν ως πρόλογος στο βιβλίο του Ράιμον Σόλομον. Ωστόσο, αυτό με έβαλε σε μία περιπέτεια που κράτησε για μένα 1,5 χρόνο. Καρπός αυτής της περιπέτειας είναι το δοκίμιο το οποίο τόσο ευφυώς παρουσίασαν οι φίλοι μου. Πράγματι, το τόνισε πολύ σωστά ο Γιώργος Μερτίκας, πράγματι οι ουτοπίες ξεκίνησαν μέσα σε μια θεολογία ή σε μια παράπλευρη της θεολογίας περιοχή. Ήταν η επιθυμία του ανθρώπου να ζήσει σε μια κοινωνία μυθική, κατά την ουσία της μια κοινωνία ένθα ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Μια κοινωνία σαν και αυτή που περιγράφει ο Τόμας Μόρ, σαν και αυτή που περιγράφει ο Μπέικον ή ο Νέβιλ, μια κοινωνία όπου το ανθρώπινο υποκείμενο, αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για υποκείμενο την εποχή εκείνη, εν πάση περιπτώσει το ανθρώπινο υποκείμενο ζει μέσα σε μια πολιτεία ιδεώδη. Εκεί που η εργασία δεν είναι απαραίτητη ως η αγωνία του ανθρώπου να επιβιώσει, εκεί που δεν υπάρχει αδικία, εκεί που δεν λειτουργεί αρανόμος αφού δεν υπάρχει αδικία, και πάει λέγοντας. Και ο Ράιμον Σόλομον από εκεί ξεκινάει. Από αυτή την ουτοπία, από αυτό που εμείς ξέρουμε από τη μυθολογία ως χρυσό αιώνα. Τον αιώνα πάντα οι άνθρωποι που το τοποθετούν σε ένα μακρινό και ασαφές παρελθόν, αλλά σε έναν αιώνα που κάποτε
δεν υπήρξε ούτε νόμος, ούτε καταστολή μέσω του νόμου, γιατί ο νόμος ήταν άχρηστος. Αυτό μας θυμίζει από λίγο έως πάρα πολύ την πολιτεία των ιδεών του Πλάτωνα, εκεί που ο Πλάτων καταλήγει στο ότι η ιδανική πολιτεία είναι η πολιτεία εκείνη που δεν έχει νόμους. Ωστόσο, στην συνάντησή μου με την Ουτοπία συνάντησα έναν πολύ σπουδαίο σύγχρονο στοχαστή, δεν έχει μερικούς μήνες που έχει χαθεί από τη ζωή, έναν σπουδαίο Γάλλο, τον οποίον πάντα θαύμαζα, και τον συνάντησα επειδή στο συγκεκριμένο αυτό, στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή ο ίδιος πριν από κάποια χρόνια είχε την καλοσύνη να μου στείλει για να διαβάσω ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Κατά τη γνώμη μου είναι το σημαντικότερο βιβλίο μετά τον Μανχάιμ και τον Ernst Bloch. Το βιβλίο αυτό έχει τον τίτλο, γαλλικά είναι, «Η Ουτοπία» από τον Τόμας Μόρ στον Βάλτερ Μπένιαμιν. Αναφέρθηκε ο Γιώργος ο Μετίκας σε αυτόν τον ιδιαίτερο μελαγχολικό ουτοπισμό του Άγγελους Νόβους του Βάλτερ Μπένιαμιν. Εκεί που τα πάντα δεν είναι μια γραμμική ανάπτυξη του χρόνου, μια τριμερής γραμμική ανάπτυξη του χρόνου, παρόν, μάλλον παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά αυτά τα τρία μέρη συντίθενται σε ένα μέσω μιας συναστρίας, constellation, όπως το λέει ο Βάλτερ Μπένιαμιν, μέσω μιας συναστρία. Εκεί που παρελθόν, παρόν και μέλλον συναντώνται και το μέλλον και το παρόν παίρνουν την εκδίκηση από το παρελθόν. Αυτός είναι και ο μελαγχολικός ουτοπισμός του Βάλτερ Μπένιαμιν. Λοιπόν, ο Μιγκουέλα Μπενσούρ, για να ξανάρθω σε αυτόν, μου έμαθε κάτι που στο πρώτο μου πόνημα σχετικά με την ουτοπία, αρκετά προσκολλημένος στον Ernst Bloch και προσπαθώντας να επεκτείνω κατά τις φτωχές μου δυνάμεις την ποιητική του Ernst Bloch, δεν το είχα πάρει υπόψη. Απλώς σας διαβάζω ένα μικρό κομμάτι σε δική μου μετάφραση από αυτό το βιβλίο για να δείξω από τη μια μεριά τον δικό μου συγκλονισμό όταν το είδα και από την άλλη μεριά την προσπάθεια που προσπάθησε, μάλλον το εγχείρημα το οποίο προσεπάθησα να ολοκληρώσω. Τίποτε δεν ολοκληρώνεται. Ένας μεγάλος δραβίνος έλεγε μιλώντας, «Ξέρω ότι αυτό το έργο δεν θα το τελειώσω ποτέ. Μόνο είμαι καταδικασμένος να το κάνω». Κάπως έτσι και εγώ νιώθω για το βιβλίο μου. Λοιπόν, ακούστε την παραπομπή του Μιγκουέλ Αμπενσούρ. «Η επίμονη παρουσία της ουτοπίας στη διαδρομή του χρόνου οφείλεται σε μια οντολογική εστία στο είναι, το οποίο εκλαμβάνεται ταυτοχρόνως ως εξελικτικό και ατελές. Αυτό στην πραγματικότητα ενυπάρχει στην μη ολοκλήρωση, μέσα στο μη είναι ακόμη, όπου η ουτοπία βρίσκει την ακατάσβεστη πηγή της, τις πλέον βέβαιες αρχές της, ως εάν η ουτοπική παρόνμηση, η ουτοπία, να όρθωνε την δίχως τέλος σπουδαιότητά της, παρακινημένη κατά κάποιον τρόπο από αυτή την οντολογική ένταση και αναλαμβάνοντας ως έργο μέσα από τη σκόπευση του πλεονάζοντας, του πλεονάζοντος, του ουσιώδους, την αποπεράτωση, την εκπλήρωση του είναι».
Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η συγκλονιστική σύμβολη του Μιγκουέλ Αμπενσούρ στον διάλογο για την ουτοπία και πιστεύω ότι εκεί ο Αμπενσούρ σύρει τον Ernst Bloch σε μια άλλη διάσταση, την οποία παρόλο ότι ο Ernst Bloch την υπονοεί, δεν την εκφράζει ρητά. Η ουτοπία δεν είναι οι εικόνες της. Προσπάθησε πολύ ωραία, κατά τη γνώμη μου, να το τοποθετήσει ο Γιώργος σε μια πάρα πολύ όμορφη θέση και μάλιστα ευφυώς φέροντας το παράδειγμα του κινηματογραφικού έργου το οποίο σας εξέθεσε. Η ουτοπία, η οποία ταυτίζεται με την επιθυμία του ανθρώπου, είναι ένα οντολογικό γεγονός του ανθρώπου. Δεν προκύπτει από καμία μνήμη του ανθρώπου. Άλλωστε και η αρχική ουτοπία του Χρυσού Αιώνα, ποια μνήμη μπορεί να ανασύρει? Μιλάει για μια μυθική, ιδανική κατάσταση, άρα μια κατάσταση η οποία δεν έχει μείνει ως μνήμη μέσα στον άνθρωπο. Και όμως, παρόλο ότι δεν έχει μείνει ως μνήμη μέσα στον άνθρωπο, αφού δεν υπήρξε ποτέ γεγονός, δεν υπήρξε ποτέ συμβάν, ώστε να μείνει στη μνήμη του. Κι όμως, αυτό το μη εικονικό είναι του ανθρώπου, τον παρασύρει σε μια διαρκή εξεγερτικότητα και σε μια προσπάθεια ανατρεπτικότητος αυτού που τώρα είναι ακριβώς, επειδή αυτό που τώρα είναι αναστέλει τις επιθυμίες του. Όπως έλεγε ο Εμμανουέλ Λεβινάς, το πρόβλημά μας δεν είναι να περιγράψουμε αυτό που είναι. Το πρόβλημά μας είναι να περιγράψουμε αυτό που πρέπει να είναι, έτσι ώστε να εκπληρώνει τις επιθυμίες του ανθρώπου. Αυτή είναι η ουτοπία. Μια περιγραφή αμνησιακή και ανεικονική της επιθυμίας του για μια διαρκή εξέγερση ενάντια σε αυτό που είναι τώρα. Και προσφυώς ο Γιώργος ανάχθηκε στο «Noch nicht sein» του Ernst Bloch, το μη είναι ακόμη, γιατί κάθε τι που είναι εμπεριέχει, εγκυμονεί αυτό που ακόμα δεν είναι. Αυτό που ακόμα δεν είναι και το εγκυμονεί αυτό που είναι, κάποτε θα γίνει είναι. Και όταν γίνει είναι, τότε θα προδοθεί, τότε θα παραμορφωθεί, τότε θα αλλοιωθεί, τότε θα γίνει από Μάρξ, μαρξισμός, από Χριστός, χριστιανισμός, από Μωάμεθ, μωαμεθανισμός. Και πάλι τότε, μέσα σε αυτά τα σπλάχνα του αλλοιωμένου, του προδομένου είναι, θα αρχίσει να γεννιέται, να εγκυμονείται κάτι που δεν είναι ακόμα. Και αυτό το κάτι που δεν είναι ακόμα ως επιθυμία θα πιέζει πάλι αυτό το καινούριο είναι. Και έτσι ad infinitum, επάπειρον. Και έτσι θα δίνει νόημα και σημασία στην ανθρώπινη ζωή. Στην ύπαρξη την ανθρώπινη ως βάθος της υπάρξεως. Ως, όπως το λέει ο Μιγκουέλ Αμπενσούρ, ως οντολογική αιστεία. Αυτά θέλησα να γράψω σε αυτό το δοκίμιο και πάλι να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στον Ορέστη Τάτσι, τον παλιό μου φοιτητή και στον σπουδαίο μου φίλο που έχουμε ζήσει εδώ σε αυτούς τους τόπους και μαζί, τον Γιώργο Τομερτίκα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Συγγνώμη, ξέχασα, μπράβο βρε Ρεβέκα μου, ξέχασα να πω ότι αριστερά μας κάθεται ο εκδότης μου, ο Νίκος ο Κατσιαούνης.
για τον οποίο χρειάζεται ένα χειροκρότημα. Μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις. Τώρα, επειδή είναι έτσι το φως, δεν σας βλέπω. Οπότε... Να ανάψουμε φως, θα θέλετε κι άλλο. Κατάλαβα ότι η μνήμη χρειάζεται ένα γεγονός βιωμένο για να ανασυρθεί. Η ανάμνηση δεν το χρειάζεται προφανώς. Η ανάμνηση είναι κάτι, είναι γενές, κάτι που το κουβαλάει κανείς και που ενεργοποιείται όταν αφήνει τη φαντασία του να τον οδηγήσει. Και η ουτοπία είναι συνδεδεμένη με αυτό, γιατί είναι ένας χώρος που δεν έχει όρια ούτε μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί. Ως εκεί το πει. Ωραία. Να προσθέσω σε αυτά τα σωστά που είπες δύο απλώς πράγματα. Το πρώτο είναι πραγματολογικό. Η έννοια της αναμνήσεως, αν θέλετε το νόημα, δεν είναι και τόσο νόημα, έχει ως βασική καταγωγή τον Πλάτωνα. Τη θεωρία της αναμνήσεως του Πλάτωνος, ο οποίος Πλάτων την παίρνει πάλι από την Αιγυπτιακή της εποχής του, από το Αιγυπτιακό κοσμοίδωρο. Υπάρχει ένας κόσμος, άειλος, ένας τόπος υπερουράνιος. Ο τόπος αυτός είναι ο υπερουράνιος τόπος των ιδεών. Εκεί που υπάρχουν τα τέλεια σχήματα. Το τέλειο τετράγωνο, ο τέλειος ρόμβος, ο τέλειος κύκλος. Μην ξεχνάτε ότι πάντα ο Πλάτων μιλούσε με όρους γεωμετρίας. Εξού και η πινακίδα στη σχολή του. Μη δεις αγεωμέτρητος ισίτου. Κανένας δεν μπορεί να μπει εδώ που κάνω μαθήματα που να μην γνωρίζει το σχήμα, την έννοια του σχήματος. Πάμε. Και εκεί, σε αυτόν λοιπόν τον υπερουράνιο τόπο, να η πρώτη, αν θέλετε, ουτοπία, αν και εγώ δεν νομίζω ότι είναι ουτοπία, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι το δέχεται η βιβλιογραφία μου, ότι η πρώτη ουτοπία είναι η ιδανική πολιτεία του Πλάτωνος. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τον υπερουράνιο τόπο, ζουν οι ψυχές, όχι τα σώματα. Δεν ζει το εγκόσμιο, δεν ζει το ένυλον, ζει το άειλον, ζει η ψυχή και όχι η συσσωματική. Το θύσα ψυχή, αλλά η ψυχή, ζώντας εκεί, πέφτει. Αυτό μας θυμίζει λίγο τον εκπεσόντα άγγελο, ο οποίος πάλι θα συνδεθεί με τον Βάλτερ Μπένιαμιν, αλλά σε ένα άλλο συμφραζόμενο. Εκπίπτει και ενδύεται μέσα σε ένα σώμα. Δημιουργείται μια ανθρώπινη υπόσταση. Θαυμάσια. Δημιουργούμενη όμως αυτή η ανθρώπινη υπόσταση λησμονεί πλήρως την ζωή της στον υπερουράνιο τόπο των ψυχών. Ποια είναι η δουλειά των ανθρώπων? Να ξαναθυμηθούνε αυτόν τον υπερουράνιο τόπο. Και εκεί είναι ο δάσκαλος. Και εκεί είναι η κρισιμότητα του δασκάλου. Έλεγε ο Σωκράτης, το πολύ γνωστό, «Μα εγώ δεν σας μαθαίνω τίποτα που δεν ξέρετε. Εγώ σας υπενθυμίζω αυτά που ήδη ξέρετε». Έτσι προκύπτει η θεωρία της αναμνήσεως.
ως υπενθύμηση ενός υπερουράνιου τόπου. Αν αυτό είναι θεολογία ή όχι, είναι ένα θέμα που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Τώρα, αν ξεφύγουμε όμως από τη θεωρία της αναμνήσεως, θα δούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ουσιώδες κατά τη γνώμη. Ότι ο άνθρωπος, μάλλον η δυσφορμάντη του ανθρώπου, η μορφοποιούσα δύναμη του ανθρώπου, η δύναμη δηλαδή που οθεί τον άνθρωπο να δημιουργεί μορφές, άρα να δημιουργεί κόσμος, δεν είναι άλλη από την ριζική φαντασία. Θέλετε να το πω με τους όρους του Καστοριάδη, από το ριζικό φαντασιακό. Αυτό το ριζικό φαντασιακό, από παλιά, αλλά και στον Κορνήλιο μέσα, νοείται πάντα εξ νίχυλο με την βιβλική έννοια του όρου, εκ του μηδενός. Ο Θεός σε δημιούργησε εξ νίχυλο, λέει η Βίβλος, εκ του μηδενός. Δεν υπήρχε και χάος ειν και επί του χάος, πως το λέει, περίπτω το πνεύμα κτλ. Δεν υπήρχε το ένυλον, δεν υπήρχε η ύλη. Εξ νίχυλο. Ποια είναι αυτή λοιπόν η δύναμη που, όπως θα έλεγαν θαυμάσια ή ρομαντική, ο Κόλερης κύριος στον Biographia Literaria, που κάνει τον άνθρωπο ομοίωσης Θεό, να ομοιώνεται τον Θεό, η πρωταρχική δύναμη της φαντασίας, της ριζικής φαντασίας. Μέσω αυτής δημιουργεί. Ενά, γιατί η ουτοπία δεν έχει εικόνες. Γιατί η ουτοπία δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο ως οντολογικό γεγονός, αλλά εξ νίχυλο, εκ του μηδενός. Τώρα θα μου πει ο Γιώργος και θα έχει δίκιο ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αντίστροφη θεολογία. Απλώς να προσθέσω ότι η έννοια της ανάμνησης που λέει ο Στέφανος είναι η αρχαιοελληνική έννοια της αλήθειας. Έτσι. Πολύ σωστά. Αλφα στερητικό και ηλίθι. Και λίθι. Έτσι. Να μην αφήσω. Να μην πω περισσότερα. Ναι. Έχω να κάνω εγώ μια ερώτηση. Άμα θέλεις. Δηλαδή, ζητάω ένα σχόλιο για το τρίτο μέρος του βιβλίου. Ναι. Που αν θυμάμαι καλά, τηλεφωνείται ο Μάρξ και, και η Ουτοπία. Σε αυτό το κομμάτι. Στην ουσία υπάρχει μια τελείως διαφορετική ανάγνωση του Μάρξ από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Επειδή έχει τύχει να βρεθώ και σε άλλες συζητήσεις, ο κύριος Ροζάνης προσεγγίζει τον Μάρξ ως έναν ρομαντικό στοχαστή και όχι ως ένα στοχαστή του διαφωτισμού με τη στενή έννοια του όρου. Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στο πόσο ο Μάρξ προσεγγίζει την ουτοπία κατά τη δική σου ανάγνωση, Στέφανε. Καταρχάς ο Μάρξ ως ένας ουτοπικός στοχαστής σπερματικά υπάρχει μέσα σε πολλούς σπουδαίους μεταγενέστερους στοχαστές και φιλοσόφους. Αρκεί να αναφέρω μόνον τον Μέγιστο Λεφεύρ. Τον Μπλοχ επίσης υπάρχει σπερματικά. Μονάχα που αυτό προσπαθούσα προηγουμένως να υπενικθώ λέγοντας πως ο Μάρξ γίνεται μαρξιστής. Μονάχα που αυτός ο ασφυκτικός κλοιός ενός καπιταλισμού ο οποίος έχει αναπτυχθεί πάνω σε μια διαρκή έννοια της προόδου, στο όνομα της οποίας το ανθρώπινο υποκείμενο εξαφανίζεται, είναι αναλώσιμο, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα σύστημα έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την ανάλυση του παρόντος. Ας πούμε, το κεφάλαιο του Μάρξ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μέσω της αγγλικής πολιτικής οικονομίας ανάλυση του παρόντος του καπιταλισμού, του παρόντος της εποχής του, όχι του χρηματοπιστωτικού, αν και πολλά ισχύουν ακόμα και τώρα.
Ωστόσο, ο Μάρξ ήταν φιλόσοφος. Και μάλιστα, στο σκληρό πυρήνα των φιλοσόφων, δηλαδή στον χεγκελιανό πυρήνα των φιλοσόφων. Και αυτή την αγάπη του για την φιλοσοφία, ουδέποτε την πρόδωσε, ουδέποτε την παράτησε, παρόλο ότι στα χειρόγραφα θα δείτε ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Μάρξ να ξεφύγει και να μιλήσει μεταφιλοσοφικά. Αυτό το μετά το ανοιχνεύουμε τώρα με τον Κώστα το Βούλγαρη. Θα το δείτε και δημοσιευμένο αυτό το μεταφιλοσοφικά. Παραμένει ωστόσο γεγονός ότι ο κεντρικός άξονας του Μάρξ είναι η ολική επανάσταση. Ο Μάρξ, για να είναι όχι φανερός αλλά κρυπτικός, πολλές φορές χρησιμοποιεί τη λατινική γλώσσα. Στο νεκροκρέβατό του, όταν του πήγανε το πρόγραμμα της Γκότα, αφού το διόρθωσε και έλεγε συνέχεια «Δεν εννοούσα αυτό, ποτέ δεν είπα αυτό, ποτέ δεν είπα το ένα, ποτέ δεν είπα το άλλο», υπέγραψε ως εξής: «Dixit et salvari anima meam», είπα και έσωσα την ψυχή μου. Όταν μιλάει για την ολική επανάσταση όμως ο Μάρξ, την ολική επανάσταση την παίρνει απευθείας από την ρομαντική έννοια της ολικής επανάστασης. Η ολική επανάσταση είναι πρόταγμα του ρομαντισμού. Δεν είναι πρόταγμα του Μάρξ. Ο Μάρξ παίρνει το πρόταγμα από το ρομαντισμό της ολικής επανάστασης, ολικής ανατροπής, και το ενσωματώνει μέσα στην ανάλυση του παρόντος. Και λέει «Destruam et edificabo». Αυτό σε καλά ελληνικά σημαίνει «θα καταστρέψω και θα οικοδομήσω». Αν αυτό δεν είναι βιβλικό, αν αυτό δεν είναι ουτοπικό, αν αυτό δεν είναι προφητικό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Εκεί βρίσκω, σε αυτό το «θα καταστρέψω», βρίσκω την άμεση συνάρμωση του μαρξικού οραματισμού με την ρομαντική ριζοσπαστική υποκειμενικότητα, με την διαρκή ανάγκη του ρομαντισμού να δημιουργήσει την ουτοπία μέσα σε αυτόν τον κόσμο με τη φωνή του Νοβάλης. Να γίνει ο κόσμος όνειρο και το όνειρο κόσμος. Εκεί ακριβώς προσπάθησα να βρω τη σύνδεση ανάμεσα στο Μάρξ και στην ουτοπία. Άρα και η ανατρεπτικότητα των τοπικών. Ακριβώς είναι η ανατρεπτικότητα των τοπικών. Άλλη ερώτηση. Ναι. Θέλω λίγο να σταθώ στο ζήτημα της επιθυμίας που οφείλησατε, γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνώντας πάρα πολύ ότι με το ότι μια άλλη κοινωνία και μια άλλη μια ουτοπία μπορεί να ριζώσει μόνο στην επιθυμία και σε αυτό που είπε ο κύριος Μερτρίτας, την κοινή ζωή, τον βιωμένο κόσμο, την γειτονιά μας. Και όχι σε κάποιο είδος ορθολογική απόδειξη ή κάτι τέτοιο. Αλλά αναρωτιέμαι, βάζοντάς το και στο πλαίσιο το σύγχρονο, του σύγχρονου καπιταλισμού, όπου φαινηθήκατε, τι θα λέγαμε εκεί για κάποιες πολιτικές τεχνολογίες που αναπτύσσει ο σύγχρονος καπιταλισμός, αλλά ίσως και όχι τόσο σύγχρονος, και από πιο πριν, να ενσωματώσει την επιθυμία. Να ίσως ακόμη και να τονώσει την επιθυμία. Και αν μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε μια αυθεντική επιθυμία που γεννά την ουτοπία και σε μια επιθυμία την οποία εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός. Γιάννη,
να ξεκινήσω από έναν κλασικό φιλόσοφο. Από τον Μάρτιν Χάιντεγκερ. Ο Χάιντεγκερ έλεγε ότι η τεχνολογία δεν είναι τίποτα άλλο από μια χειραγώγηση της επικοινωνίας μέσα στον καπιταλισμό. Τι σημαίνει αυτό? Και έλεγε μάλιστα, προσέθετε, ότι μισώ την επικοινωνία, γιατί μέσω της επικοινωνίας καμιά ψυχή δεν κοινωνεί με μια άλλη ψυχή και κανένα σώμα δεν κοινωνεί με ένα άλλο σώμα. Αυτό που κάνει η τεχνολογία και η τεχνική δεν είναι να ενσωματώσει την επιθυμία. Είναι να χειραγωγήσει την επιθυμία, είναι να χειραγωγήσει την ανάγκη, είναι να δημιουργήσει μια συνεχή ροή αναγκών, έτσι ώστε το ανθρώπινο υποκείμενο, κάτω από το βάρος των αναγκών που του επιθέτει, τελικά να καταστρέψει την επιθυμία του. Δεν έχουμε παρά να πάμε σε ένα μαγαζί που πουλάει καινούρια κινητά τηλέφωνα. Εκεί θα δούμε ότι αυτή η νοσταλγία, και κρύβεται μια νοσταλγία επικοινωνίας, να εγώ έχω αυτή τη στιγμή ένα απαράτους και μπορώ τώρα, δεν είναι να μην είμαι σπίτι, αλλά μπορεί ο φίλος μου να με βρει. Αυτό είναι μια νοσταλγία επιθυμίας. Πώς αλλοιώνεται αυτή η νοσταλγία της επιθυμίας? Αλλοιώνεται μέσω της χειραγώγησης της επιθυμίας κατά τρόπον ώστε αυτό που και εσείς, Γιάννη, μου λέτε, οι managers, να δημιουργούν έναν χειραγωγημένο άνθρωπο, ο οποίος τελικά καταστρέφει αυτό το οποίο τον κινεί, δηλαδή την επιθυμία. Μέσα από το κινητό, η επιθυμία μου να μιλήσω καταστρέφεται. Και ορθά καταστρέφεται. Γιατί για φαντάσου να υπήρχε ακόμα μέσα στον καπιταλισμό μια κοινωνία που οι άνθρωποι μπορούσαν να συνδιαλλαγούν πρόσωπο με πρόσωπο. Για φαντάσου μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα μιλούσαν χειρονομούντας και η χειρονομία θα έλεγε πολύ περισσότερα από ότι ο ρητός τους λόγους. Θα ήταν μια εξαίσια κοινωνία, αλλά μια κοινωνία που θα ήταν η πλήρης ανατροπή του καπιταλισμού. Οι άνθρωποι ανατρέπανε από παλιά τα συστήματα, τα οποιαδήποτε συστήματα, που θα έλεγε και ο Νίτσε, με δύο τρόπους. Ή χορεύοντας ή τραγουδώντας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες, οι πλέον πιεστικές ανάγκες της επιθυμίας να βγει προς τα έξω και να δημιουργήσει κόσμο. Αυτή η χειραγωγημένη επιθυμία δημιουργεί νεκροταφείο, όχι κόσμο. Επίσης να προσθέσω, γιατί είναι πολύ ωραία η παρατήρηση, ο καπιταλισμός κατευθύνει την επιθυμία σε κάτι υλικό. Η ανατρεπτικότητα των ουτοπικών επιθυμιών είναι ακριβώς κάτι άειλο, το οποίο ο καπιταλισμός όχι μόνο το πολεμά και δεν το θέλει, αλλά προτρέπει προς το αντίθετο, δηλαδή σε μια απόλυτη υλικότητα. Έτσι. Και εκεί είναι η διαφορά σε σχέση με την επιθυμία, τη ρομαντική επιθυμία, την ανθρώπινη επιθυμία από την καπιταλιστική, ας πούμε, επιθυμία. Μου έθεσες, Γιάννη, τις προάλλες, το ερώτημα του Μάη του 68. Και εγώ μίλησα για το Μάη του 68 ως μια πλήρως ουτοπική κατάσταση πανβιταλισμούς. Γιατί αυτό ήταν. Δεν είχε κανένα πρόταγμα, ούτε πολιτικό, ούτε
πρόταγμα διακυβέρνησης, ούτε καν πρόταγμα μεταβολής μιας κοινωνίας. Η μεταβολή ήταν στις σχέσεις των ανθρώπων. Αυτό που ο Μπερξόν ονόμαζε πανβιταλισμός. Ο Μάης του 68 είναι το τελευταίο που έζησα εγώ ουτοπικό κίνημα με την πραγματική όμως έννοια του όρου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ιτήθηκε όπως ιτήθηκε. Πάλι ερώτηση αυτή. Οι απαντήσεις μάλλον ήταν δεόντως ρομαντικές. Γι' αυτό δεν μιλάω γερός. Όντζε. Είναι όπως η θέση του Στέφανου στην αρχή, ότι έχει οντολογικό χαρακτήρα η επιθυμία της ιστορίας. Μας πάει και σε μια άλλη σκέψη του Φρέντι Τζέιμσον, που σε ένα μεγάλο έργο, ο ένας τόμος όπως δύο έχει μεταφραστεί εδώ. Ναι, ο πρώτος. Η τοπία του μέθοδος. Έτσι. Προσπαθεί να δει πώς από τα άπειρα προϊόντα πολιτιστικά της επιστημονικής φαντασίας και κυρίως όχι μέσα από το μόνο προϊόντα, αλλά μέσα από την ανάγκη των ανθρώπων για αυτά, πως η επιθυμία της ουτοπίας είναι πολύ ευρύτερη από όσο φανταζόμαστε. Δηλαδή έχει οντολογικό χαρακτήρα και όχι πολιτικό χαρακτήρα. Αυτή είναι η, δηλαδή είναι αφόρητος ο περιορισμός από το οντολογικό στο πολιτικό. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο, σπανίως και κάποιες φορές αποκτά και πολιτικό χαρακτήρα και πάμε παρακάτω στον τίτλο περαιώς ο Στέφανος, αλλά η επιθυμία αυτή είναι, αυτό τουλάχιστον νομίζω ότι το αναλύει πολύ καλά ο Τζέιμσον, είναι πολύ ευρύτερη έως γενικευμένη θα μπορούσε να πει κάποιος, ισχύει και σήμερα με την ίδια ένταση, δεν έχει πάψει να υπάρχει ως οντολογική αναγκή. Αυτό. Ναι, αυτό που τόνισες Κώστα είναι πάρα πολύ κέριο όταν κουβεντιάζουμε το πρόβλημα της ουτοπικότητας του ανθρώπου. Το ανθρώπινο υποκείμενο δεν θα ήταν ανθρώπινο υποκείμενο εάν δεν ελάβνε το από την ουτοπικότητά του. Από την συσυγκρότηση του ανθρωπίνου υποκειμένου ή μάλλον το γεγονός ότι συγκροτείται ανθρώπινο υποκείμενο είναι επειδή το ανθρώπινο υποκείμενο είναι τοπικό. Για φανταστείτε, γιατί θα φεύγανε οι άνθρωποι από τις σπηλιές τους. Μια χαρά ήταν, ζεσθενόντουσαν και ακόμα θα ήμασταν εμείς οι άντρες ντυμένοι με προβιές λιλονταγκών και κάθε ένας από εμάς θα έσερνε από τα μαλλιά και μια Μαργαρίτα, μια Βαλκυρία Γερμανίδα. Γιατί, πώς από τη σπηλιά περνάμε στον οίκο. Ποια είναι αυτή η δύναμη. Ποια είναι αυτή η δύναμη που κάνει το ανθρώπινο υποκείμενο μέσα από μια σπηλιά να βλέπει οίκο, σπίτι, κατοικία. Ποια είναι αυτή η δύναμη. Α, πώς δημιουργείται η πόλη. Από εκεί που ήτανε, όπως ξέρουμε από το Μάνφορτ, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας βωμός και η πόλη ήταν η κατοικία του Θεού. Ξαφνικά φεύγει αυτή η θεολογική επίχρηση και η πόλη είναι η κατοικία του ανθρώπου. Ποια δύναμη δημιουργεί αυτή τη μετάβαση. Από την κατοικία του Θεού στην κατοικία του ανθρώπου. Α, ναι, είναι η ουτοπικότητα. Είναι η μόνη δύναμη που σπρώχνει τον άνθρωπο. Αλλιώς, να επαναλάβω τον στίχο του Σεφέρη, ο λίγον τι κλεμμένος από τον Έλιωτ, αλλά δεν πειράζει, ορθώς κλεμμένος, έτσι ζεις
Τι θες να κάνω? Τόσοι και τόσοι οι νεκροί στη θάλασσα στον πάτο. Να σκεφτώ τι. Πώς να υπερβώ το θάνατο? Μόνο μέσω της ουτοπικής μου επιθυμίας. Και φαντάζομαι ότι αν είχα θεολόγους θα τους έλεγα να κοιτάξουν λίγο καλύτερα αυτό το πασχαλινό θανάτο, θάνατον πατήσας. Τι μπορεί να συμβεί, να σημαίνει, και να αφήσουν τις ανοησίες που λένε. Και τούτων λεχθέντων σας ευχαριστώ πάρα 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 που ήρθατε, και προπαντός ευχαριστώ τα παιδιά στα καλά.